Νέου πονοκεφάλου στα νοικοκυριά φέρνει ο Σεπτέμβρη, με του γονεί να πιέζονται από την ακρίβεια και να έχουν βγάλει τα κομπιουτεράκια για την λίστα των σχολικών ειδών. Μία σωστή καλή τσάντα, θα την υπολογίσουμε, του δημοτικού από 35 έω 70 ευρώ. Γυμνασίλη Λουικίου μπορούμε να πάμε από. 25 μέχρι 35 ευρώ. Σύμφωνα με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, ένα σετ στυλό 10 τεμαχίων πέρσι κόστιζε 1,49 και φέτος 1,99. Ένα τετράδιο σπιράλο 80 φύλων πέρσι κόστιζε 1,99, ενώ φέτος κοστίζει 2 ευρώ και 39 λεπτά. Το καλάθι του μαθητή περιλαμβάνει σχολικέ τσάντε, κασετίνες, τετράδια, μολύβια, μαρκαδόρου, στυλό, γόμες, ξύστρε, διαβίτε, χάρακε και φωτοτυπικό χαρτί. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση βάζει πλαφόν στο περιθώριο κέρδου των σχολικών ειδών με απειλή προστίμου από 5.000 έω και 5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι. Σε γενικέ γραμμέ βλέπω ότι έχει δίνει περισσότερα λεφτά για να πάρει περίπου τα ίδια πράγματα. Ο Σεπτέμβριο όμω έρχεται με την απειλή νέων ανατιμήσεων και στα τρόφιμα. Στο λάδι, στου καφέδε, στι σοκολάτε, όλα θα ανέβουν στα ύψη τώρα. Το ελαιόλαδο στα ράφια των σούπερ μάρκετ συνεχίζει να καίει του καταναλωτέ και μπορεί η αυξημένη παραγωγή να καλλιεργεί ελπίδε αποκλιμάκωση των τιμών. Ωστόσο, αυτή αναμένεται να φανεί στον καταναλωτή προ το τέλο του έτο, λένε οι ειδικοί. Τα τυριά δεν το συζητάμε καν δηλαδή το κασέρι κάνει 20 ευρώ το κιλό. Ανησυχία επικρατεί και για τις τιμές των γαλακτοκομικών, καθώς η πανόλη που έχει χτυπήσει τα εγωπρόβατα απειλεί με ελλείψεις στην αγορά. Εστίες αναζωπήρωσης του πληθωρισμού εντοπίζουν οι ειδικοί στα φρούτα και τα λαχανικά, τις σοκολάτες και τα γλυκά, λόγω της αυξημένης τιμής του κακάου στις διεθνείς αγορές.